Πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου και πάμε να εστιάσουμε λίγο στα προβλήματα του κλάδου των ταξί. Ολοκληρώνεται και επίσημα αυτή την εβδομάδα η τουριστική περίοδος, υπάρχει όμως μια ενεργειακή κρίση. Και οι αυξήσεις στα καύσιμα γονατίζουν ιδιοκτήτες και οδηγούς ταξί. Ένας κλάδος βέβαια που έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 15 χρόνια από την έναρξη και πιο πριν της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Σπιθάκη, τον Γενικό Γραμματέα Συλλόγου Ιδιοκτητών Ταξί Ηρακλείου και Πρόεδρος Ελεγκτικού Συμβουλίου Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ταξί. Την καλησπέρα μας, κύριε Σπιθάκη. Καλησπέρα, καλό και Παναγιωτόπουλε. Καλό απόγευμα, κυρία Σπανού. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Θέλω λίγο να εστιάσουμε στο κλίμα το οποίο έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή, σε μια περίοδο που ολοκληρώνεται η τουριστική περίοδος για την περιφέρεια Κρήτης, ένα κλίμα το οποίο αφορά τον κλάδο σας. Όπως καλά το αναφέρατε, από το 2009 βιώνουμε εμείς τουλάχιστον σαν επαγγελματίες, από τη μία θέλετε οικονομική κρίση, τελειώνει η οικονομική κρίση, ξεκινάει η πανδημία, βιώνουμε φοβερές καταστάσεις, τώρα έρχεται η ενεργειακή κρίση. Ήταν ευτυχώς μια καλή σεζόν από θέμα τουρισμού. Ο κύκλος εργασιών του ταξί ανέβηκε σε ποσοστό γύρω στο 20 με 25% εν συγκρίση με το 19. Υπάρχει όμως ένα αλλά. Δυστυχώς τα καθαρά έσοδα, εν συγκρίση πάντα με το 19 και την αύξηση του κύκλου εργασιών που είχαμε, έχουμε μία μείωση των καθαρών κερδών μας γύρω στο 10%. Και αυτό συμβαίνει λόγω της ενεργειακής κρίσης, όπως προαναφέρατε, λόγω της αύξησης του κόστους του καυσίμου και για μας είναι, το γνωρίζετε πολύ καλά, η πρώτη ύλη μας. Στο να κινηθούμε χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα το πετρέλαιο. Και όταν πέρσι τέτοια εποχή το πετρέλαιο το βάζαμε 1,40 και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στο 2,10, καταλαβαίνετε, σύντοτι συμπαρασύρει ανταλλακτικά αυτοκινήτων, λάδια, το κόστος συντήρησης γενικότερο έχει ανέβει γύρω στο 30% επιπλέον. Ξεκινάμε ένα χειμώνα το οποίο δεν γνωρίζουμε τι μας επιφυλάσσει. Είδομε, κρατάμε την ελπίδα ότι ίσως κάτι να αλλάξει και να μπορέσουμε να πάμε καλύτερα. Κάτι να αλλάξει. Το θέμα είναι μήπως πρέπει να ξεκινήσει κάποια στιγμή, την έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση, μια κουβέντα με την κυβέρνηση για μέτρα στήριξης στον κλάδο. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις και δείχνουν απόλυτη κατανόηση σε πρώτη φάση. Εμείς από τώρα και 2 μήνες συζητάμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ζητάμε γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση εισπράττει επί της 100 το φόρο επί του καυσίμου. Και όταν μιλάμε ότι στο 1 ευρώ παίρνει ένα αλφα ποσό, στα 2 ευρώ διπλασιάζει τα έσοδά του σαν κράτος. Ας δώσει λοιπόν και στον ελεύθερο επαγγελματία ένα μέρος από τα υπερκέρδη που μπορεί να έχει από την ενεργειακή κρίση εισαγωγικά και να μπορέσουμε κι εμείς να επιβιώσουμε. Όπως προείπα, στο 1,40 το πετρέλαιο υπήρχε ένας φόρος κατανάλωσης. Στο 2,10 αυξάνεται ο φόρος κατανάλωσης σε ποσοστό 100% που λειτουργεί το κράτος. Ας δώσει από αυτό το ποσό ένα μέρος στην Αντλία για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε κι εμείς. Μας είπαν ότι θα το δουν, αλλά έχουμε μείνει στο θα το δουν. Μάλιστα, αυτό είναι το ένα κομμάτι το οικονομικό. Στο πρακτικό κομμάτι με τις πιάτσες θα υπάρξει κάποια αλλαγή το επόμενο διάστημα, κύριε Σπιθάκη? Υπάρχουν κάποια αιτήματα τα οποία έχετε μεταφέρει στο Δήμο? Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με το Δήμο. Έχει δείξει απόλυτη κατανόηση στο πρόβλημα και στο ότι δεν μας χωράν πλέον οι πιάτσες, λόγω του ότι τώρα που μπαίνει και ο χειμώνας τα αυτοκίνητα μπαίνουν όλα μέσα στην πόλη, οπότε θα υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα όσον αφορά το χώρο στάθμευσής μας. Συζητάμε για νέες πιάτσες. Θεωρώ ότι σε βάθος χρόνου θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε αυτό το κομμάτι
και θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα για να μπορέσουμε να μην ενοχλούμε τον πολίτη στο χώρο στάθμευσης που επιλέγουμε να είμαστε. Για τις όποιες αλλαγές βέβαια θα τα πούμε το επόμενο διάστημα, κύριε Σπιθάκη. Να σας ευχαριστήσω πολύ.